Ξεκινάμε σήμερα το ρεπορτάζ και την εκπομπή μας με κάτι πολύ ευχάριστο. Κάτι που έχει να κάνει με το Δήμο μας, κάτι που έχει να κάνει με τη δύναμη του Δήμου αυτού, που δεν είναι άλλη από τους εργαζόμενους. Το Σωματείο λοιπόν Εργαζομένων του Δήμου της Λέρου σήμερα έχει την ετήσια κοπή πίτας, που αλλού, σε αυτό το υπέροχο, σε αυτό το μοναδικό κτίριο για το οποίο είμαστε όλοι περήφανοι, στο κινηματοθέατρο του νησιού μας. Ήρθαμε λοιπόν εδώ να καταγράψουμε εικόνες, να πάρουμε δηλώσεις, να ακούσουμε τους πρωταγωνιστές του καθημερινού μόχθου που δίνει η Δημοτική Αρχή μαζί με τους εργαζόμενους. Και είμαστε εδώ, όποτε μας καλούν θα είμαστε παρόν. Καλημέρα σας, καλημέρα. Τα λαμπερά χαμόγελα δεν λείπουν πάντα από, από το Δήμο μας, και κυρίως θα έλεγα και πολύ ωραίες παρουσίες, είναι δεδομένο ότι ο Δήμος αισθητικά είναι σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Εδώ λοιπόν είμαστε στο κινηματοθέατρο. Πάρα πολλοί κόσμος από ό,τι βλέπω έχει έρθει. Βλέπω και τον πρόεδρο των εργαζομένων, τον κύριο Φιλιππίδη. Περιμένουμε και τον δήμαρχο της Λέρου να έρθει. Δεδομένου είναι ότι θα είναι σύσσωμο το ΔΣ. Όπως είναι, πρέπει να πω στην αρχή, σε όλο αυτό το ξεκίνημα της Δημοτικής Αρχής, έχουμε δει καθολική και εντυπωσιακή παρουσία όλης της δημοτικής ομάδας σε οτιδήποτε συμβαίνει στο νησί μας. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ για να καταγράψουμε. Είναι γεγονός, όπως και να το κάνουμε, ο Δήμος, οι εργαζόμενοι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελευθεριακής κοινωνίας. Και εμείς είμαστε εδώ για να ακούσουμε και να δούμε και να καταγράψουμε από αυτή την όμορφη εκδήλωση εικόνες που είμαι σίγουρος, φίλες και φίλοι, θα είναι και για σας πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Δεσιμότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι και κυρίες Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στην κοπή της πρωτοχρονιά της πίτας στο Συλλόγο των Εργαζομένων του Δήμου Λέρου. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκεστε μαζί μας και είναι μια ευκαιρία να ακούσετε και να μας πείτε κάποια πράγματα σαν Σωματείο Εργαζομένων. Έχουμε κάποια... σας ευχόμαστε καταρχήν σιδεροκέφαλους. Ευελπιστούμε και είμαι σίγουροι ότι θα σταθείτε δίπλα μας για το καλύτερο μέρος της Λέρου. Ξεκίνησατε πολύ καλά. Ευχαριστούμε γι' αυτό και ευελπιστούμε στη συνέχεια. Θα θέσω 2-3 μόνο θέματα. Σαν πρόεδρος των εργαζομένων, και ξεκινάω από τα σημαντικά. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλούμε, θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη συγκέντρωση των υπηρεσιών. Ένα δεύτερο είναι ότι ο εξοπλισμός που έχουμε στις υπηρεσίες μας χρειάζεται αναβάθμισης. Έχουμε παλιά οχήματα, μεγάλη ηλικία εργαζόμενους, με ό,τι έχει να κάνει με αυτό, και θα πρέπει να εξοπλιστούμε με εργαλεία και μηχανήματα. Θα πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας οπωσδήποτε. Η πρώτη μελέτη που θα γίνει και η πρώτη προμήθεια θα είναι για τα MAP, τα μέτρα ηλεκτρονικής προστασίας. Και είμαι ο πρώτος που λέω ότι θα, όχι μόνο να τα προμηθευόμαστε, πρέπει να τα φοράμε κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καθημερινά ακούμε το τι συμβαίνει. Ένα άλλο που είπαμε πριν, δεν είστε εδώ, είναι ότι ξέρουμε ότι νόμιμα κάποιοι συνάδελφοί μας, επειδή κάνουν υπερορίες, πληρώνονται για αυτές. Αυτό, επειδή η τεχνική υπηρεσία δεν παίρνει κανένας καμία υπερορία και δουλεύουν πάρα πολλές μέρες και ώρες, θα πρέπει να αρχίσουμε να πληρώνουν και κάποιες υπερορίες. Όχι μόνο ρεπό
και όλα αυτά. Και υποσχέσεις. Ο καθένας έχει 400, 300. Θέλω να πιστεύω ότι θα συμβάλλει. Ένα άλλο που είπα, έχουμε έναν γέρικο στόλο από αυτοκίνητα, πραγματοφόρα. Δεν έχουμε βασικά εργαλεία. Και τελευταία είδαμε πριν ένα μήνα να μας παρουσιάζονται κάτι ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 300.000, 400.000. Όταν λέτε τελευταία, πότε είναι. Πριν, δεν πέρα. Τον προηγούμενο χρόνο. Θέλω να πιστεύω ότι οι προμήθειες του Δήμου θα πρέπει να ακολουθούν και τις ανάγκες του Δήμου. Άλλες είναι ανάγκες του Δήμου. Ένα τελευταίο είναι ότι σαν Σωματείο Εργαζομένων φέτος καταφέραμε και πήγαμε στον αδελφοποιημένο Δήμο του Δήμου Ασχάιμ. Αφήσαμε άριστες συντυπώσεις. Προγραμματίζεται και ένα άλλο ταξίδι φέτος. Θα δούμε μάλλον για Τσεχία. Θέλουμε να, αν μπορείτε, να συμμετέχετε κι εσείς. Πάλι με αδελφοποιημένους Δήμους. Μακάρι να μπορέσουμε να καταφέρουμε να ξαναπάμε φέτος. Να είμαστε υγιείς να ξαναπάμε. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ανταποδώσαμε τη φιλοξενία, ναι, αυτό είναι σίγουρο, ήρθα και αυτή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θέλω να καλέσω το βήμα τον νέο μαζίμαρχος, τον κύριο Τιμόθεο Κοτάκη, να απευθύνει χαιρετισμό και να πει ό,τι έχει να πει. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς νόμιζα ότι η διαδικασία ήταν διαφορετική. Να κόβαμε πρώτα την πίτα στους φιλέστατες και μετά να λέγαμε μερικά πράγματα. Αισθάνομαι βαθιά την ευθύνη, εγώ και οι συνεργάτες μου, που τα επόμενα 5 χρόνια και έχει ο Θεός, θα είμαστε στο τιμόνι του Δήμου. Εμείς σας αισθανόμαστε σαν συνεργάτες. Εγώ προσωπικά και οι συνεργάτες μου δεν σας βλέπουμε ως υπαλλήλους. Διότι εάν η σχέση δεν είναι σχέση συνεργασίας, δεν θα πάμε πουθενά. Λίγο, ένα λίγο νεράκι, σας παρακαλώ. Οι παλαιότεροι από εσάς θυμούνται τη διαδρομή το 2003 με το 2010. Εκεί, σε εκείνη την περίοδο, είχαμε ένα βασικό σκοπό, είναι να ασχολείται κανείς με τις επόμενες γενιές. Διότι είναι πάρα πολύ εύκολο να ασχοληθεί κανείς για τις επόμενες εκλογές. Εάν κάνει το δεύτερο, απλά σε πάρα πολύ λίγο χρόνο θα τον ξεχάσουν και οι συνεργάτες του. Η εντολή της συνομίας που πήραμε τον Οκτώβρη ήταν μια εντολή, αν και υπήρχε ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα που εγώ προσωπικά με πάρα πολύ μεγάλη σκέψη και δημοκρατική συνείδηση, επί 13 χρόνια δεν είχα απολύτως καμία σχέση με τη διοίκηση του Δήμου, δηλαδή δεν ήμουν καν δημοτικός σύμβουλος, αλλά καθημερινά έβλεπα τα προβλήματα του τόπου μας. Όταν λοιπόν μετά από 13 χρόνια η ίδια κοινωνία κρίνει ότι πρέπει εγώ και οι συνεργάτες μου να επανέλθουμε, αυτό που θυμούνται είναι η οκταετία του 3-10. Δεν είστε εδώ για να κάνω πολιτική, αλλά είμαι υποχρεωμένος να συμφωνήσουμε ποιες είναι οι συναρμοδιότητες μας. Η αποστολή μας είναι να υπηρετούμε την λεδιακή κοινωνία. Και εσείς και εμείς σαν αιρετοί. Ιδιαίτερα
με τους μονίμους υπαλλήλους του Δήμου έχουμε δώσει τον ίδιο όρκο. Και εσείς και εμείς. Όρκος είναι να τηρούμε το Σύνταγμα και τους νόμους. Εσείς είστε η κρατική λειτουργή και είστε το πρώτο φίλτρο της νομιμότητας. Απ' την άλλη μεριά εμείς, το Δημοτικό Συμβούλιο και εγώ σαν Δήμαρχος που είμαι εκτελεστικό όργανο να υλοποιώ τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να βαδίσουμε δύο παράλληλους δρόμους που στόχος τελικός είναι να υπηρετούμε νομίμως τους πολίτες με απόλυτη διαφάνεια και με απόλυτη δημοκρατική τάξη. Τι σημαίνει αυτό? Εάν μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι σύνομη για κάποιους λόγους όχι σκοπιμότητος αλλά μη γνώσης των πραγμάτων, υπάρχει ένα φίλτρο που λέγεται αποκεντρωμένη διοίκηση της περιφέρειας του Αιγαίου. Και κάποιες αποφάσεις και στο παρελθόν και στη διάρκεια τη δική μας μπορεί να έρθουν πίσω ως μη σύνομες. Ιδιαίτερα οι διευθυντές του Δήμου και οι τιματάρχες του Δήμου είστε υποχρεωμένοι εκ του όρκου που δώσατε κι εσείς να είστε το πρώτο φίλτρο της νομιμότητας των πράξεων. Εάν ο Δήμαρχός σας, ο υποφαινόμενος, σας ζητήσει κάτι που εσείς κρίνετε σαν φίλτρο ότι δεν είναι σύνομο, σαφώς και δεν πρέπει να το πράξετε. Εάν επιμένω, αν τρελαθώ και επιμένω να κάνετε παράνομη πράξη, υπάρχει η διαδικασία του εντέλεστε. Και υπάρχει και η διαδικασία των τριών εντέλεστε και υπάρχει ο εισαγγελέας. Άρα, είστε υποχρεωμένοι οι διευθυντές και οι τιματάρχες να τηρείτε τον νόμο. Ανεξάρτητα αν αυτή η πράξη είναι ενάντια στην δική μου θέληση. Αυτό εμένα προσωπικά θα με βοηθήσει. Θεωρώ ότι δεν θα έρθει ποτέ αυτή η στιγμή. Αλλά, ανθρώποι μου, μηδένα προ του τέλους μακάριζε. Θεοφιλέστατε. Άρα, έχουμε μία κοινή πορεία. Το καλό του τόπου. Το σύνομο του τόπου. Του τόπου. Η πόρτα μου, όπως και σε όλους τους πολίτες, ιδιαιτέρως σε εσάς, θα είναι πάντα ανοιχτή. Εάν θεωρείτε ότι ένα πρόβλημά σας δεν μπόρεσε να επιληθεί από τον τμηματάρχη, από τους διευθυντές, δεν μπόρεσε να επιληθεί και από τους αντιδημάρχους μας που θεωρώ ότι θα λύνονται εκεί τα προβλήματα, εάν θεωρείτε ότι πρέπει να λάβω γνώση για να δώσω την τελική λύση, θα είναι χαρά μου να συζητάω μαζί σας και να δίνουμε την πιο σωστή και πιο δίκαιη λύση. Από 1η Γενάρη έχουμε αναλάβει την διοίκηση του Δήμου. Εγώ από τις 9 του Οκτώβρη, μια μέρα μετά τις εκλογές, οι συνεργάτες μου το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, έκανα ό,τι ήταν ανθρωπίνως στις διαστάσεις τις δικές μου ικανό, ώστε να επιλύσω, κύριε Πρόεδρε των Εργαζομένων, διάφορα προβλήματα. Διάφορα προβλήματα. Τα προβλήματα σας τα γνωρίζω. Οι παλιοί γνωρίζετε ότι ό,τι μπορούσα να λύσω, τα λύνω. Μην ξεχνάτε ότι όλοι είμαστε κάτω από το Σύνταγμα για τους νόμους. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι νόμοι είναι δικοί. Και οι νόμοι ψηφίζονται και έχουν τη δυνατότητα η Βουλή, οι βουλευτές μας, να συμπληρώσουν και να αλλάξουν τον νόμο. Επειδή λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο ορισμένες υπεροριακές απασχολήσεις που έχει η ιδιαίτερη τεχνική υπηρεσία, ό,τι περνάει από το χέρι μου, αυτό που περνάει, να ξέρετε ότι θα τακτοποιηθεί σύντομα και σύνομα. Σύντομα
και σύνομα. Τώρα, ο εξοπλισμός, ο τεχνολογικός εξοπλισμός των τεχνικών μας υπηρεσιών είναι επιεικώς απαράδεκτος. Έφτασε στο σημείο να γίνω επέτης στο Δήμαρχο του Πειραιά, που είμαστε αδελφοποιημένοι, στον κύριο Μόραλη, και θεωρώ ότι σε λίγες μέρες θα έρθουν δύο απορριμματοφόρα σε καλή κατάσταση και σε σύντομο χρόνο θα έχουμε κι άλλα 2 έως 3 καινούργια απορριμματοφόρα, ώστε να μπορέσουν οι τεχνικές υπηρεσίες να δουλέψουν καλύτερα, με μεγαλύτερη ασφάλεια και να έχουμε σαν αποτέλεσμα πιο καθαρό το νησί μας. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που έχουμε κάνει οι συνεργάτες μου και εγώ μέχρι σήμερα και είμαι πάρα πολύ ευτυχής που ο νόμος, ο καινούργιος, η καινούργια νομοθεσία υποχρεώνει τους δημάρχους κάθε 2 μήνες να κάνουν απολογισμό το τι έχουν κάνει και στις 28 του Φλεβάρι, αναλυτικά σε μια συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο που θα γίνει εδώ, θα έχετε πλήρη γνώση κι εσείς σαν συνεργάτες δικοί μου και του Δημοτικού Συμβουλίου να ακούσετε και λεπτομεριακά τι μέλη γενέστε την επόμενη διετία, τριετία. Εύχομαι σε όλες και σε όλους προσωπική και οικογενειακή υγεία, σωματική και πιο σημαντικό ακόμα ψυχική υγεία, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα υπάρχουμε, δεν υπάρχουμε. Να έχουμε ευλογημένο 2004 και νομίζω ότι ήρθε η ώρα, θεοφιλέστατε, να πάμε και στα ιερά καθήκοντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο. Θα ήθελα να διαβάσω μια επιστολή του κ. Ζεστά Ευάγγελου Δημοτικού Συμβούλου, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Δοσφού Εργαζομένου, στο Δήμο του νησιού μας, με αφορμή την καθημερινή κοπή πίτα στους συλλόγους σας, θα ήθελα να ευχηθώ προσωπικά στον καθένα σας και τις οικογένειές σας υγεία και ευημερία. Ζητώ συγγνώμη που λέω για να φέρω βία με καθένα μακριά από την τόσο όμορφη δήλωσή σας. Στο Λυκαδιές της Διαχρονίας, ο Δήμος μας έχει ένα νέο αξιοδήμαρχο του νησιού μας, τον Δήμαρχο Κοτάκη, τον Δήμαρχο του Μεγάλου Νεύρου. Υπενθυμίζω σε όλους σας ότι η δύναμη του Δήμου μας, η ελπίδα μας, είστε όλοι εσείς που πάμε τώρα με την αφοσίωσή σας και την άρτια κατάρτισή σας, κρατάτε ψηλά τη σημαία του Δήμου. Περισσότερο από ποτέ, σήμερα σας στέλνουμε όλους δίπλα μας, αφήνουμε το μίζωρο χθες στη λύθη του χρόνου και λυπάμαι το αύριο μας με αισιοδοξία. Ευχαριστούμε την κυρία Ζεστά. Πανοφάντορα του Χριστού, μισθή του Δεσπότου, το φωστήρα των φαϊνών, τον Εγκεσαρία και Καπαδόκων χώρας, Βασιλείο των Μέγαν, ύμνης τιμήσομαι. Να σας μεταφέρω και τις ευχές του Μητροπολίτου μας. Εύχομαι και εγώ σε όλους σας καλή χρονιά και ευλογημένη, ο Θεός να σας ενισχύει, να σας δίνει δύναμη, έτσι ώστε να μπορείτε να συνεργάζεστε μεταξύ σας και να μπορείτε με αυτήν τη συνεργασία την επικοδομητική να λύνετε τα προβλήματα των δημοτών, του Δήμου μας, των ανθρώπων οι οποίοι στηρίζονται σε εσάς πάρα πολλές φορές και εσείς κάποιες φορές θα πρέπει να υπερβάλλετε αυτόν έτσι ώστε να αντιμετωπίσετε όλα τα δικά μας αιτήματα τα οποία κάποιες φορές μπορεί να είναι και παράλογα. Λοιπόν, να έχετε δύναμη, να έχετε υπομονή, να σας φωτίζει ο Θεός έτσι κάθε φορά να ενεργείτε με τρόπο που έχει σαν γνώμονα την υπηρεσία των άλλων ανθρώπων, στον οποίο άλλωστε έχετε ταχθεί. Από τον πρώτο, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, σε όλους σας, καλή δύναμη και ο Θεός μαζί σας. Να είστε καλά. Με υγεία. Πριν την κοπή, ευχηθείστε να λέμε τι θα δώσει ο Δήμαρχος στους εργαζόμενους. Τώρα ήρθαμε για να αλλάξουμε τα πράγματα. Θα το πω μετά. Λοιπόν, στη μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Που αυτό το κομμάτι είναι, δεν ξέρω να το παίρνετε, του Θεοφιλεστάτου. Κάποιος να είναι δίπλα να τα παίρνει. Την πρόεδρο της Δημοκρατίας.
τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Περιφερειάρχη μας, τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, όλους τους βουλευτές του νομού και τον Γιάννη τον Παπά, βουλευτή και υφυπουργό εμπορικής ναυτιλίας. Τον πρόεδρο των εργαζομένων. Άγγελε, συγγνώμη, θα έρθεις δεύτερος τώρα. Κάπου εδώ είναι όμως, ε. Εάν είναι εδώ, μπάτησες. Άγγελο Αγγελίδη, Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών. Χριστόδουλο Έλληνα, Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών. Τώρα, Πρόεδρε, πες μου την ιεραρχία από εκεί και κάτω, όχι, για να υπερδευτώ. Οπότε, ο Πρόεδρος σας είπε ότι από εδώ και πέρα θα είναι χήμα τα πράγματα, χωρίς όνομα. Κόβω τα ανώνυμα τώρα. Θέλω να πω ότι θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Γιάννη Τεροπαπή, που είναι η πίτα, είναι γενική προσφορά του καταστήματος. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Αγαπητές και αγαπητοί συνεργάτες, οι επόμενοι 3-4 μήνες για μένα θα είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Δεν θέλω να σας πω τι θα γίνει, θα τα βλέπετε για τα μάτια. Το ίδιο συμβαίνει και με τους συνεργάτες μου. Δεν περισσεύει κανείς. Τις όμορφες άδειες θα τις πάρετε στην πρωτοχρονιάτικη πίτα του 25. Σας παρακαλώ πολύ. Τώρα το να δώσουμε 3-4 μέρες στο σύνολο του προσωπικού είναι σαν να βρισκόμαστε σε κανένα δήμο της Ελβετίας που δουλεύει με αυτοματισμό Rolex και με σουβάλια χρήματα δίπλα. Δεν γίνεται. Όποιος κερδίσει το φλουρί θα πάρει 12 μέρες άδεια. 12 μέρες άδεια. 12 μέρες άδεια. 12 μέρες εργάσιμες είναι 16-17. Λοιπόν, 12 μέρες άδεια. Στους υπόλοιπους, στον εαυτό μου πρωτίστως, στα στελέχη του συνδυασμού μας, που έχουμε την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, εύχομαι καλή χρονιά με πολλή δουλειά και το 25 θα είναι τελείως διαφορετικό, χαλαρό και γενναιόδωρο. Αυτά. Θα το διαλύσουμε το μαγαζί, θα τελειώσουμε. Θα κλείσουμε 5-6 μέρες, τελειώσουμε. Αυτά λοιπόν για τα θέματα λοιπόν, κυρίαρχα όπως καταλαβαίνετε στον εκάστοτε δήμο, στις δημόσιες υπηρεσίες. Παρά τα αυτά πρέπει να πιστώσουμε στον κύριο Κοτάκη, ήταν ιδιαίτερα φιδωλός, προέταξε δουλειά σε αυτή τη δύσκολη χρονική στιγμή. Όπως είπε, θα δούμε πολλά και σημαντικά πράγματα και οι καλύτερες ημέρες και τα περισσότερα ρεπό και άδειες θα έρθουν μετά το 25. Θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα πρωτοφανές αυτό που ζήσαμε και ακούσαμε. Σύνδεση, οι δήμαρχοι έρχονται εδώ και λένε 10, 20, 30, έτσι κι αλλιώς κανείς δεν τα βάζει από την τσέπη του. Πάντως πρέπει να πούμε ότι εδώ κάτι άλλο συμβαίνει. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτά λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι ήρθαμε εδώ να κάνουμε το ρεπορτάζ μας. Ο Δήμος είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας. Οι εργαζόμενοι ή όπως είπε ο κύριος Κοτάκης, οι συνεργάτες είναι βασικό κομμάτι του τροχού αυτής της Δημοτικής Αρχής. Ας ελπίσουμε και εμείς ότι τα καλύτερα για την κοινωνία του νησιού μας θα έρθουν, τα περιμένουμε όλοι, τα προσδοκάμε και εδώ είμαστε κι εμείς να κρίνουμε για αυτά που ακούμε, αυτά που υπόνονται. Αυτή είναι η δουλειά μας, έτσι έχουμε μάθει να κάνουμε και έτσι θα κάνουμε και αυτή την πενταετία, φίλες και φίλοι του Αγίου Τύπου. Θα πάρουμε και μερικές δηλώσεις και ξεκινήσουμε από τον κύριο Αντιδήμαρχε. Έχω την εντύπωση
διοικητικών υπηρεσιών ότι πολύ τσιγκούνικα ξεκίνησε ο Δήμαρχος Λέρου απέναντι στους εργαζόμενους. Βέβαια, αιτιολόγησε το γιατί. Εσείς τώρα, σαν αντιδήμαρχος διοικητικών υπηρεσιών, να ευχηθούμε βέβαια καλό ρίσκο και σε εσάς. Καλή δύναμη. Ένα πολύ σημαντικό πόστο που χρειαζόταν, έχω την εντύπωση. Και θα έλεγα ένα κρηματοθέατρο σήμερα γεμάτο από εργαζόμενους. Θέλω τη δική σας άποψη και τα δικά σας συναισθήματα για αυτήν την ιδιαίτερη στιγμή. Ευχαριστώ, Νίκο μου. Αλλά πριν βγούμε σε εκλογές, υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό έργα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουν τα έργα και έχουμε όλο το χρόνο να ικανοποιήσουμε και τους υπαλλήλους που έχουν δίκιο. Θέλουν και αυτοί να πάρουν μια μέρα παραπάνω να ξεκουραστούν. Να είστε σίγουροι ότι δεν θα τους αδικήσουμε. Θεωρώ πάντως ότι διαιτιολόγησε ο Δήμαρχος. Έχει πάρα πολλή δουλειά. Έτσι είναι. Έχουμε πολλή δουλειά. Και θα δουν στο μέλλον ότι θα τους αδικήσουμε. Και εύχομαι σε όλους να έχουν καλή χρονιά, υγεία όπως είπε το Δήμαρχος, στις οικογένειές τους και σε αυτούς. Θεωρούμε δημοσιογραφικά απαραίτητη την αναδιάρθρωση της δημοτικής μηχανής και των εργαζομένων. Κάτι τέτοιο είναι στα δικά σας σχέδια? Ήδη έχουν ξεκινήσει σε συνεργασία με τους παράγοντες υπηρεσίας, τους περιουσιακούς παράγοντες. Έχουν ξεκινήσει διάφορες συζητήσεις και διαβουλεύσεις και είμαστε έτοιμοι σε λίγες μέρες να προβάλλουμε αυτά που πρόκειται να γίνουν. Ήδη έχει γίνει δουλειά. Έχει γίνει προεργασία και με τον Δήμαρχο και με τους παράγοντες. Θα περιμένουμε και από εσάς, μόλις έχετε κάτι πιο επίσημο, να ενημερώσουμε. Εδώ καταλαβαίνετε, ο Δήμος είναι η κοινωνία του νησιού μας και μας ενδιαφέρει άμεσα. Έχουμε ταχύτητες, όπως είπε και ο Πρόεδρος των Εργαζομένων. Έχουμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά και όντως θα δείτε σε λίγες μέρες κάποια πράγματα. Μάλιστα. Να λοιπόν και η τυχερή εδώ που βρήκε το φρουρί. Χρόνια πολλά για το χρόνο. Εσένα, συγχαρητήρια. Είδες η καινούργια. Εδώ είμαστε. Κύριε Αντιδήμαρχε, εσείς καθίστε, δεν χρειάζεται. Εσείς τώρα συνηθισμένος σε κοπές, πίτα, με τους εργαζόμενους. Αντιδήμαρχος σε μία θέση, εγώ το λέω, ηλεκτρική καρέκλα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι έχετε και την τεχνογνωσία και την όρεξη για να κάνουμε κάτι διαφορετικό στο νησί, σε ένα κομμάτι που θεωρώ, το γνωρίζετε κι εσείς, είναι σε πολύ κρίσιμη καμπή για το Δήμο μας. Για μένα δεν είναι τίποτα. Όταν υπάρχει θέληση και όρεξη, όλα θα παλέψουμε, θα τα απεξέλθουμε. Καταρχήν θέλω να, με αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε, θέλω να ευχηθώ σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλους τους αιρετούς συνάδελφους και πάνω απ' όλα στον Δήμαρχο μου τις ευχές για δύναμη πάνω απ' όλα και υγεία. Και όσο για αυτό που σχολιάστηκε, πιστεύω αρνητικά, άκουσα κάτι από τον πρόεδρο των εργαζόμενων ότι θα δείξει τους εργαζόμενους. Εγώ πιστεύω με τον τρόπο τους θα ανταμευτούν και το πιστεύω ατράνταχτα. Και πριν το 2025, εγώ πιστεύω θα ανταμευτούν. Πάντως προέχει δουλειά από την Υποδήμαρχο. Προέχει δουλειά και αυτοί πιστεύω να το γνωρίζουν και οι διεργαζόμενοι, γιατί προσπαθούν με κάθε τρόπο μέσα από αυτό το δύσκολο κομμάτι που έχουμε αναλάβει. Γνωρίζουν και οι εργαζόμενοι ότι χρειάζομαι σε κάποιο χρόνο για να μπορούμε να βάλουμε τα πράγματα στο μέρος τους. Επειδή έχετε αναλάβει ένα κρίσιμο κομμάτι, θα σας παρακαλώ κάθε φορά να έχουμε μια επικοινωνία ή να ενημερώνουμε τι γίνεται. Είναι κέριο το κομμάτι το δικό σας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και έντονα, γιατί να σου πω, έχω να κάνω με συγχωρείς με λύματα και δεν θέλω να σας βάλω. Όχι, αλλά να μας βάζετε διακόπτη, να ενημερώνετε. Κυρίαρχο θέμα. Γίνεται τεράστια δουλειά το και βλέπουμε. Με την αποχέτευση και με την ίδρυυση. Ας είναι καλά ο Δήμαρχος, ο οποίος κατάφερε σε χρόνο που δεν μπορώ ούτε κι εμείς το περιμέναμε, ότι το θέμα της ίδρυυσης θα αποκαταστατεί γρήγορα, θα υπάρχει υπάρχεια νερού και πιστεύω ότι θα έχουμε. Η σεζόν του καλοκαιριού πιστεύω και ευελπιστούμε να έχουμε άφθονο νερό, να μπορούμε να ξεπερδίσουμε το καταναλωτικό κοινό. Περιμένουμε τα ευχάριστα, περιμένουμε τις καλές ειδήσεις και περιμένουμε το έργο. Να δούμε. Αυτό καλή συνέχεια εύχομαι σε εσάς, εδώ θα είμαστε. Και στο κανάλι σας. Ευχαριστώ και ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Αυτά από τον Αντιδήμαρχο, αναπληρώτρια Δήμαρχου, η κυρία Χέλμη με το χαμόγελο πάντα πλατή. Καθίστε, τώρα. Ξεκινήσαμε μία νέα χρονιά. Βλέπουμε ότι το κινηματοθέατρο μετά πολύ καιρό, θεωρώ, είχε τόσο πολύ κόσμο. Ίσως τελικά και οι προσδοκίες των εργαζομένων, κυρία Χέλμη, να είναι αντάξιες από αυτές της λιρακής κοινωνίας και οι εργαζόμενοι να θέλουν κάτι διαφορετικό στο Δήμο. Βλέπουν ότι όλοι μαζί, καλησπέρα καταρχήν, ευχαριστούμε τα παιδιά που μας καλέσαν εδώ στην κοπή της πίτας τους. Σίγουρα και οι υπάλληλοι οι ίδιοι, βλέποντας όλους εμάς να προσπαθούμε να προσφέρουμε
ό,τι μπορούμε καλύτερο από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε το Δήμο για το νησί μας, και εκείνοι ορμόμενοι από εμάς συμβαδίζουν μαζί μας, και εκείνοι θέλουν την αλλαγή και εκείνοι θέλουν το κάτι καλύτερο και για εκείνους και για το νησί μας, για τα παιδιά τους, για όλους μας. Να ευχηθώ και σε εσάς λοιπόν καλή συνέχεια. Βλέπω ότι ξεκινήσει πολύ δυναμικά, σας βλέπω παντού και χαίρομαι. Πρέπει η δημοτική αρχή να είναι παντού, αυτό είναι δεδομένο, και ιδιαίτερα σε τέτοιες συναντήσεις. Και εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε. Ευχαριστούμε την κυρία Χέλμη, πάντα το ξαναλέω κοντά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Φιλιππίδη, λοιπόν, να ευχηθούμε καταρχήν και σε εσάς και σε όλο το ΔΣ και σε όλους τους εργαζομένους, ή καλύτερα συνεργάτες από ό,τι είπε ο κύριος Κοτάκης, καλή χρονιά. Να συγχαρούμε και εσάς, διότι γνωρίζουμε ότι με την ημερών σας έχουν γίνει σημαντικά πράγματα υπέρ των εργαζομένων. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, φτάνει στο τέλος αυτή η θητεία. Μια θητεία όμως που είχε πολλά όλη αυτή τη δεκαετία, κύριε Φιλιππίδη. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους συναδέλφους που μας στήριξαν σε αυτή την προσπάθεια. Θεωρούμε το σωματείο ιερό. Θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και να φωνάζει, να αντιστέκεται υπέρ των εργαζομένων, υπέρ των ιδιωμάτων. Είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι οι εργαζόμενοι εκτός από δικαιώματα έχουν και υποχρεώσεις. Και είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι αν δεν δουλέψουμε εμείς, δεν θα πάει μπροστά ο τόπος. Εύχομαι στο νέο συμβούλιο που θα έρθει να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να πάει το Δήμο μας ακόμα ψηλά. Πιστεύετε ότι η παρέμβαση των εργαζομένων και του ΔΣ πρέπει να είναι ακόμα πιο δυνατή, διότι θεωρώ Δήμαρχο Λέρου σήμερα σας έδωσε αυτή την πάσα να ελέγχετε και να επικρίνετε και το έργο του. Εγώ κάτι τέτοιο κατάλαβα. Πάντα το κάναμε αυτό. Έχουμε τη δική μας φωνή, τη δική μας άποψη. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν στιγμές έντασης, υπάρχουν στιγμές χαλάρωσης. Είναι μέσα στη ζωή αυτό. Θέλω να ευχαριστήσουμε για τον προηγούμενο δήμαρχο, τον κύριο Κόλια, διότι ήταν πιο φιλόδοξος απέναντι στους εργαζόμενους. Μάλιστα. Και θέλω να ευχηθούμε στον καινούριο δήμαρχο να τα πάει όσο καλά τα πήγε και την πρώτη φορά. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον κύριο Φιλιππίδη, τον πρόεδρο των εργαζομένων, ο νομικό μας σύμβουλος, ο κύριος Παραπονιάρης, πάντα και αυτός παρών σε όλες τις εκφάνσεις του Δήμου, το προσωπικό. Να πάμε. Κοίτα, έχουμε με τον Αντίμαρχο εδώ πέρα, έχουμε ανοιχτή εκπομπή, διότι ο ίδιος θα το πει, δύο φορές έγινε για τη Δήμαρχε η πρόσκληση, αλλά είχαμε θέματα. Τώρα λοιπόν που θα έχουμε πολύ χρόνο και το κομμάτι το δικό σας είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Δήμο μας και την κοινωνία μας, καταλαβαίνετε ότι έχετε ένα πολύ βαρύ φαρτίο για το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά σας θεωρώ ότι είστε έτοιμος πλέον. Έχουμε πολλή δουλειά, λίγα λόγια. Αυτό. Άρα με τα έργα θα έρθουμε και να δούμε και εμείς το τι συμβαίνει και να ακούσουμε το τι συμβαίνει. Επαναλαμβάνω, έχουμε πολλή δουλειά με λίγα λόγια. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά λοιπόν και από τον κύριο Γιαννακό, τα διευθυντικά στελέχη του Δήμου. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, θεωρώ σας μεταφέραμε τον παλμό από την κοπή Πίτα που είχε πολλές ειδήσεις, αν θέλετε είχε και πολλές, θα έλεγα, ειδήσεις που θα συζητηθούν, πολλές τοποθετήσεις. Εμείς εδώ είμαστε για να καταγράφουμε, το ξαναλέω, το ΔΣ των εργαζομένων. Οι συνεργάτες, από όπως αποκάλεσε ο κύριος Κοτάκης, του Δήμου μας είναι πολύτιμοι. Γνωρίζουμε πολύ ότι στη Χρυσή Οχταετία πολλά ξεκίνησαν από τους εργαζομένους. Έχω την εντύπωση ότι και φέτος και αυτή τη χρονιά και τα επόμενα χρόνια η δύναμη της Δημοτικής Αρχής θα είναι εργαζόμενη στον Δήμο της Λέρου. Κύριε Δήμαρχε, τα πιο πολλά τα είπατε. Εγώ δύο θέματα μόνο θέλω να θίξω. Πρώτον, το θέμα αν είστε εσείς ικανοποιημένος από τη σημερινή ανταπόκριση των εργαζομένων. Βέβαια, είδαμε η αντιπολίτευση δεν ήταν εδώ, δεν ξέρω το δικό σας σχόλιο ποιο είναι. Και αν θέλετε πράγματι τόσο πιεστικό το ΔΣ των εργαζομένων, διότι έχω την εντύπωση ότι τα προηγούμενα χρόνια μάλλον η φωνή τους ήταν αδύναμη απέναντι σε όλα αυτά που είδαμε να γίνονται στο νησί μας. Ακούστε, ο Σύλλογος των Εργαζομένων, δηλαδή οι εργαζόμενοι του Δήμου, έχουν την εμπειρία διαχρονικά. Γνωρίζουν τα προβλήματα, τα γνωρίζουμε και εμείς. Μου μίλησαν για πεπαλαιωμένο εξοπλισμό των τεχνικών υπηρεσιών. Τα γνωρίζουμε. Ξέρουμε τι θα κάνουμε. Θα δοθούν οι λύσεις. Η διαδικασία των λύσεων έχει ξεκινήσει από την επόμενη μέρα των εκλογών. Δηλαδή σε 9 του Οκτώβρη. Δεν ξεκίνησε από την 1η του Γενάρη. Διότι γνώριζα τα προβλήματα και γνώριζα και γνωρίζω και ποιες είναι οι διαδικασίες επίλυσης. Θα τα δούμε συντόμως τα αποτελέσματα. Όσον αφορά τις υπερορίες των τεχνικών υπηρεσιών, ο νόμος δεν προβλέπει. Ο νόμος όμως και οι νόμοι ψηφίζονται
Όταν όμως τη διάρκεια της εφαρμογής του οποιοδήποτε νόμου χρειαστεί μία συμπλήρωση, μία αλλαγή ενός άρθρου, η Βουλή γι' αυτό είναι. Άρα ένας δήμαρχος που θέλει πραγματικά να λύσει και σύνομα βεβαίως τα πράγματα, υπάρχουν οι διαδρομές. Ενημέρωση σε βουλευτές, ενημέρωση το τι προβλέπει ο ισχύον νόμος και τι μπορεί η Βουλή να διορθώσει και θα το κάνει. Τα προβλήματα λοιπόν που μου ανέφερε το προσωπικό του Δήμου είναι γνωστά σε εμάς και σε μένα και στους συνεργάτες και γνωρίζουν από το παρελθόν οι παλαιότεροι που με θυμούνται στην προηγούμενη μου θητεία δημαρχιακή ότι ξανά πάλι θα λύσω ό,τι είναι δυνατόν να λυθεί. Αυτή είναι η αποστολή μας εξάλλου. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι του Αιγαίου TV, ερχόμενοι εδώ στην τεχνική υπηρεσία. Βιώσαμε δύο, θα έλεγα, πολύ δύσκολες νύχτες, με θυελλώδεις ανέμους, βροχές, γενικά ένα σκηνικό που δεν είμαστε πάρα πολύ συνδυσμένοι να βλέπουμε, ιδιαίτερα φέτος στο νησί μας. Εμείς λοιπόν ήρθαμε στην τεχνική υπηρεσία, γιατί, για να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κύριο Κουβά, να δούμε αν έχουν πάει όλα κατευχήν, αν είχαμε προβλήματα, αν υπάρχουν προβλήματα στο δρόμο, γιατί ακούσαμε για κάποιες μεμονωμένες κατολιστήσεις σε κάποια σημεία του οδικού μας δικτύου. Η αλήθεια είναι ότι μόνο ευχάριστα έχουμε ακούσει αυτό το χρονικό διάστημα που βρίσκεται ο κύριος Κουβάς στα ενία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας. Έχουμε ακούσει όμορφες ειδήσεις από τους πολίτες που λένε ότι πράγματι τα σκουπίδια μαζεύονται εγκαίρως, πράγματι βλέπουμε άμεση ανταπόκριση και αυτό είναι μια καλή αρχή. Είναι μια καλή αρχή στο πιο νευραλικό κομμάτι του Δήμου μας, των Δήμων όλης της χώρας, ιδιαίτερα των μικρών νησιών, που είναι οι τεχνικές υπηρεσίες. Τεχνικές υπηρεσίες πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη, με ταχύτητα, με συνέπεια και αν μη τι άλλο πρέπει να πούμε ότι πολλά πράγματα στο νησί αυτό υπάρχουν ακόμα περιθώρια να γίνουν ακόμα καλύτερα. Το ξαναλέω, εμείς με την ευκαιρία αυτή που ερχόμαστε πρώτη φορά εδώ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον κύριο Κουβά στα καθήκοντά του, απαιτητικά, αλλά βέβαια και ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος που είναι στο χώρο, έχει ασχοληθεί χρόνια με κατασκευές, γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει και πώς πρέπει να λειτουργήσει μια τέτοια υπηρεσία, καθώς ο ίδιος ήταν ιδιοκτήτης εταιριών που ασχολούνταν με real estate και κατασκευές. Άρα λοιπόν πρέπει να πούμε ότι εν πρώτης φαίνεται ότι ο κύριος Κοτάκης έχει κάνει μια καλή επιλογή. Πρέπει να σας πω ότι συνομιλώντας και με τον κύριο Ασβεστά και ρωτώντας τον πώς βλέπει την ανάληψη του καθηκόντων του κυρίου Κουβά σε αυτό το νευρικό σημείο, μου είπε ο ίδιος ότι είναι πεπισμένος ότι ήταν η καλύτερη δυνατή λύση για το νησί, για τους κατοίκους, αλλά όπως μου είπε, θα αποκαλυφθεί ότι και ο Δήμαρχος έκανε μια εξαιρετική επιλογή. Το ξαναλέω, τα πρώτα μηνύματα που έχουμε ακούσει είναι άκρος θετικά. Βέβαια, περιμένουμε να δούμε και τη συνέχεια και περιμένουμε, φίλες και φίλοι, να γίνουν πολλά πράγματα στον τομέα των τεχνικών υπηρεσιών, καθότι γνωρίζετε και στο θέμα αποκομιδής σκουπιδιών και στα θέματα κυρίως ανακύκλωσης. Η κατάσταση είναι τραγική. Εμείς λοιπόν περιμένουμε να πάρουμε δηλώσεις τώρα από τον κύριο Κουβά και να δούμε μετά από αυτό τη διήμερη θεομηνία που είχαμε στο νησί, το ξαναλέω, κυρίως με τους θυελλώδεις βοριάδες που ήταν κάτι μη σύνδες για αυτό που έχουμε βιώσει κυρίως τα τελευταία χρόνια, αν όλα έχουν πάει καλά στο νησί μας, αν οι τεχνικές υπηρεσίες ήταν παρόν εκεί που χρειάστηκε ο πολίτης. Όπως σας είπα, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στο γραφείο των τεχνικών υπηρεσιών, κοντά μας τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Βρέτο Κουβά. Καταρχήν, εγώ θα πω αυτό που έχω ακούσει σαν πολίτης και όχι σαν δημοσιογράφος. Έχω ακούσει 5 καλά λόγια εν αρχής για κάποια πράγματα που έχουν αλλάξει όσον αφορά αποκομιδή σκοπιδιών, συνέπεια, ωράριο. Έχει αλλάξει, η ερώτησή μας είναι, κύριε Κουβά, κάτι σε αυτόν τον τομέα? Αυτά τα λόγια που ακούμε από τους πολίτες έχουν να κάνουν, έχουν δει μια διαφορετικότητα στην αποκομιδή των σκουπιδιών στο νησί μας? Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που έχουμε καταφέρει είναι να φέρουμε στη θέση τους υπαλλήλους του Δήμου ότι δουλεύουν όχι για το Δήμο Λέρου με την έννοια του αφεντικού τους, αλλά με την έννοια ότι δουλεύουν για τον τόπο τους. Και αυτό έχει αλλάξει όλη την νοοτροπία.
Θα ρωτήσω καταρχήν για αυτό το διήμερο. Είχαμε θυελώδεις ανέμους, ασυνήθιστους για το νησί μας και την εποχή. Είχαμε μια βροχή εχθές σχεδόν όλο το 24ωρο. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Αν έχει δεχτεί η τεχνική υπηρεσία βοήθεια. Αν υπάρχουν ζημιές στο νησί, διότι είδα και πρέπει να σας συγχαρώ γι' αυτό ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ομηνίας υπήρχαν αυτοκίνητα των τεχνικών υπηρεσιών που έκαναν το γύρο του νησιού. Ευτυχώς ζημιές δεν είχαμε σε μεγάλο μέγεθος, μόνο κάποια δέντρα όπως συνήθως, τα οποία είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν πρέπει να πω ότι πέρασε ανέμακτα, διότι πραγματικά κάποια στιγμή οι νοτιάδες ήταν σε σημείο τρομακτικό, θα έλεγα. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, τεχνική υπηρεσία. Εμείς θα περιμένουμε να γίνει η λογοδοσία η πρώτη του Δημάρχου και γνωρίζετε ότι στο επόμενο στάδιο είναι στα πλάνα μας να καλέσουμε τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, διότι θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά ανοιχτά κεφάλαια στο νησί. Εγώ αυτό που θέλω να ξέρω και θέλω να ξέρει η κοινωνία είναι αν εν ώψη καλοκαιριού, εν ώψη σεζόν που σιγά σιγά έρχεται, υπάρχει σχέδιο, υπάρχει οργάνωση ώστε να μην βιώσουμε ποτέ ξανά αυτά που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Κοίταξε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί θα πρέπει σε μια δεύτερη συνέντευξη που θα κάνουμε να μάθει ο κόσμος, τουλάχιστον στο κομμάτι το δικό μου, τι έχω παραλάβει, τι θέματα αντιμετωπίζω και θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους υπαλλήλους του Δήμου, διότι έχουμε άψογη συνεργασία. Αυτό που φαίνεται στον κόσμο έξω, είτε στο κομμάτι της καθαριότητας, είτε στο κομμάτι όλων των υπολείπων αναγκών που έχει το νησί, είναι η επικοινωνία που έχουμε με το προσωπικό μας. Αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και θα ήθελα να μιλήσουμε για το πλάνο του Δήμου και για τις συναντήσεις που έχουμε κάνει με Δήμους, με Υπουργεία, για να ανανεωθούν πάρα πολλά πράγματα στην τεχνική υπηρεσία του νησιού, ώστε την καλοκαιρινή σεζόν να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε καινούριο έχουμε στο θέμα του τουρισμού. Αλλά πάνω απ' όλα, η νέα Δημοτική Αρχή μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα του κόσμου. Και αυτό νομίζω είναι που έχουμε δείξει στους 30 μέρες περίπου που έχουμε αναλάβει, ότι αυτό θέλουμε να διορθώσουμε. Ακούστηκαν πολλά και ακούγονται πολλά για τεχνική υπηρεσία, για τους υπαλλήλους, για τα ωράρια, ποιοι δούλευαν, ποιοι δεν δούλευαν, για τα χιλιάδες, από ό,τι μαθαίνω, τσιμέντα που έχουν βρεθεί και διάφορα άλλα. Εμείς δεν μένουμε εκεί. Ο Λεργιός Κυλεγιά θέλει να ξέρει αν πράγματι αυτή η εντολή της Λυριακής Κοινωνίας στην 8 Οκτωβρίου θα γίνει πράξη όσον αφορά αυτό που είπατε, την καθημερινότητα, που πρέπει να πούμε για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή ήταν ένα από τα δυνατά τους ατού, όπως τουλάχιστον ευαγγελίζονταν οι ίδιοι. Με την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει, τα πάμε πάρα πολύ καλά, παρόλο που έχουν συμβεί και κάποιες φυσιολογικές ασθένειες κάποιων υπαλλήλων. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η νέα Δημοτική Αρχή προετοιμαζόμαστε, ώστε μέσα το πολύ σε ένα δίμηνο με τρεις μήνες να είμαστε ολοκληρωμένοι, να μπορούμε να πράξουμε αυτό που ακριβώς θέλουμε. Είστε ικανοποιημένοι από αυτό που βρήκατε στις τεχνικές υπηρεσίες? Είστε ένας άνθρωπος που δεν είναι θεουρανοκατέβατος, είστε ένας επιχειρηματίας που έχει ασχοληθεί χρόνια με το real estate, κατασκευές, άρα είχατε άποψη για το που ερχόσασταν. Κακώς για αυτό που θα πω, δεν ήμουν προετοιμασμένος για αυτό που συνάντησα. Πρέπει πάρα πολλά πράγματα είτε να αλλάξουν είτε κάποια άλλα να διορθωθούν. Και νομίζω ότι αυτό που έχω εγώ είναι ότι έχω απόλυτο χρόνο να διαθέσω στον τόπο μου και στη νέα Δημοτική Αρχή, και αυτό είναι που κερδίζει και τους υπαλλήλους, ότι δουλεύουμε μαζί, δεν δουλεύουν μόνοι τους. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό όταν βλέπει ο εργαζόμενος τον Αντιδήμαρχο να είναι πρώτος που περνάει την πύλη αυτή και τελευταίος που φεύγει. Πιστέψτε με, είναι μια πολύ δυνατή εικόνα που πολύ λίγοι μπορούν να αντισταθούν και να μην κάνουν το χρέος τους, αν μη τι άλλο, απέναντι στις οικογένειές τους καταρχήν και μετά στην κοινωνία του νησιού. Όπως είπες, φίλε Νίκο, το χρέος μου είναι αυτό. Γι' αυτό μας ψήφισε ο Λυριακός λαός, για να αλλάξουμε τον τόπο. Η Λέρος αλλάζει. Μπορεί να μην έχουμε προλάβει σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές στο νησί μας. Χαρακτήρισα σε κάποιες συνεντεύξεις που έχω κάνει και μιλώντας και προεκλογικά τη θέση αυτή σαν ορολογική βόμβα. Είναι τα σκουπίδια, είναι ανακύκλωση που είναι σε τραγική κατάσταση. Κατάσταση, θα έλεγα, μειωτική για το νησί μας. Είναι το προσωπικό που είναι γερασμένο, είναι λίγο, είναι τεχνικός εξοπλισμός που είναι σε άθλια κατάσταση. Πολλά τα προβλήματα. Και δεν ξέρω, ειλικρινά το λέω, αν παρόλη τη διάθεση που έχετε,
τελικά καταφέρετε να φέρετε την τεχνική υπηρεσία σε αυτό το επίπεδο που θέλετε, διότι γνωρίζω από την επαγγελματική σας δραστηριότητα ότι είσαστε πολύ απαιτητικός και τηλεομανής. Κοιτάξτε, είμαστε εδώ όλοι για να κριθούμε. Ο Δήμαρχος από αρχές με τη λήξη των εκλογών έχει ξεκινήσει ήδη τις επαφές του και κάποια πράγματα θα έρθουν σύντομα στο νησί μας και θα δείτε αλλαγές. Πολύ σημαντικές. Μια τελευταία ερώτηση. Σε αυτό το χρονικό σημείο είμαστε σε χειμώνα, είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχουν πολλά προβλήματα. Υπάρχει πλάνο αντιμετώπισης, αν υπάρχει ομιγέννητο, κάτι έκτακτο, κάτι που είναι πέρα από τις ανθρώπινες δυνατότητες. Η τεχνική υπηρεσία έχει ένα πλάνο να αντιμετωπίσει, αν χρειαστεί ένα βράδυ ο πολίτης, η τεχνική υπηρεσία να είναι δίπλα του. Ναι, ναι, φυσικά είμαστε οργανωμένοι σε αυτό. Είμαστε έτοιμοι. Και το σημαντικότερο σε αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και πολίτες του νησιού, επιχειρηματίες και μη, που έχουν αφήσει τα τηλέφωνά τους με επικοινωνία σε εμάς, να είμαστε, ότι είναι δίπλα μας, να ό,τι χρειαστούν να μας εξυπηρετήσουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Ηλειριακό λαό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εσάς, διότι επιτρέψτε μου, δεν θέλω να σας προβοτάρω τώρα και να σας δώσω benefit, πρέπει να εμπνέει ο αντιδήμαρχος. Πρέπει να είναι φιλικός, πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να τον εμπιστευτεί ο πολίτης, όπως λέτε κι εσείς. Δεν αφήστε τηλέφωνά σου έτσι όταν ξέρεις ότι αυτό δεν θα έχει ανταπόκριση. Είμαι εδώ και είμαστε εδώ σαν Δημοτική Αρχή για όλους τους Ηλειρίους. Δεν ξεχωρίζουμε. Οι εκλογές τελειώσανε. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί με την πολιτική, είναι η πρώτη μου φορά και ο κοινός μου στόχος με όλους τους συναδέλφους μου αλλά και συνεργάτες μου είναι ότι όταν εννοούμε η Λέρος αλλάζει, πρέπει να ασχοληθούμε με όλους τους Ηλειρίους. Δεν ξεχωρίζουμε κανέναν. Αυτό είναι η πρώτη γραμμή που κάνω. Είναι μια θέση πολύ δύσκολη για τον Δήμο της Λέρου και το έχω βιώσει, πιστέψτε με, για τον Δήμο 30 χρόνια από δημοσιογραφό. Έχουν περάσει άνθρωποι από εδώ που έχουν φέρει σπουδαίο έργο, άνθρωποι που προσπάθησαν και δεν τα κατάφεραν. Εσείς πιστεύετε ότι είστε ένας άνθρωπος που μπορεί να γράψει ιστορία στο χώρο αυτό? Πιστεύετε καταρχήν στις δικές σας δυνάμεις? Το αντικείμενο που ασχολούμαι το αγαπάω πολύ. Είναι αυτό που έκανα και στην προσωπική μου ζωή και νομίζω ότι δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή όλα τα πράγματα είναι εύκολα για μένα. Απλά στο δημόσιο τομέα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά από το ιδιωτικό, αλλά θα βρω το ρυθμό μου σιγά σιγά και όλα θα πάνε καλά. Κύριε Δήμαρχε, εμείς να σας ευχαριστούμε με την ευκαιρία αυτή να είστε δυνατός, να έχετε μεγάλο στομάχι, να μπορείτε να αντέξετε όλα αυτά που συμβαίνουν. Εμείς θέλουμε να δούμε αποτελέσματα. Χρόνος υπάρχει μικρός για εσάς να δούμε αυτές τις αλλαγές. Το γνωρίζετε ότι θέματα όπως ανακύκλωση, σκουπίδια δεν μπορούν να περιμένουν. Η κοινωνία ζητάει ότι πρέπει να τα αλλάξουμε άμεσα. Εμείς εδώ είμαστε και θεωρώ χρέος δικό μας και δικό σας να ενημερώνουμε την κοινωνία το τι κάνει, το τι συμβαίνει. Διότι η τεχνική υπηρεσία είναι, όπως είπατε, η καθημερινότητα. Είναι η ζωή του Λεβίου και της Λεριάς. Και πρέπει να ξέρει το τι κάνουμε και πώς το κάνουμε. Σα στέλνουμε δίπλα μας και εγώ προσωπικά, γιατί πρέπει να αναδεικνύουμε και τα σωστά και πιθανόν τα λάθη ή οι παραλήψεις μπορεί να υπάρχουν. Να ξέρετε ότι η κριτική που θα κάνουμε θα είναι πάντα προς την κατεύθυνση της αφύπνισης και την κατεύθυνση ότι κάτι πρέπει να αλλάξουμε εδώ. Αυτό είναι δεδομένο. Η κακή κριτική μας κάνει καλύτερος. Το σημαντικότερο είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να θίξω είναι ότι η έλλειψη προσωπικού είναι αυτή που μας κρατάει πίσω σε πολλά πράγματα που θέλουμε να κάνουμε στην καθημερινότητα. Είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Άμεσα, περίπου πιστεύω σε 2 μήνες, θα μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα και αυτό θα είναι ο δρόμος μας να μας ανοίξει για ακόμη περισσότερα. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτό το μικρό και πολύ κατοπιστικό ρεπορτάζ. Μένουμε ότι σε αυτό το Δήμιο Τεχνική Υπηρεσία, όπου κλήθηκε να δώσει βοήθεια, ήταν εκεί. Δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα, αλλά είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε συμβεί και περιμένουμε μετά την πρώτη μεγάλη δημόσια εμφάνιση του Δημάρχου απέναντι στο Ηλεριακό λαό, όπως ορίζει πλέον και το Σύνταγμα, να έχουμε μαζί την πρώτη μεγάλη συνέντευξη. Εκεί θα τα βάλουμε όλα επιτάπητος και εκεί θα θέλουμε απαντήσεις στα καυτά ζητήματα, διότι το ξαναλέω, εμείς θα είμαστε πιεστικοί απέναντι σε εσάς για να γίνεστε κι εσείς καλύτερος και η τεχνική υπηρεσία και η δημοτική αρχή που έχει βάλει από μόνη της και καλά κάνει, τον πήγε πολύ ψηλά. Θα χαρώ πολύ να συναντηθούμε ξανά και σύντομα. Ευχαριστώ πολύ για τη Δημαρχή. Καλημέρα. Να είσαι καλά.